Μαλίκα είναι γένους θηλυκού. Έτσι λοιπόν, στο τιμόνι δεν θα μπορούσε να μην είναι μία γυναίκα. Η Μαρία Γαράκη είναι μία γυναίκα φαινόμενο, μέσα στην ενέργεια. Η κάθε της ημέρα είναι γεμάτη. Είναι δασκάλα οδήγησης, οδηγός ταξί, πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών στα Μάλια, έχει τη δική της φωνή μέσα στην αυτοδιοίκηση, ενώ παράλληλα είναι και γιαγιά. Μία γυναίκα δυναμική και δραστήρια που δεν πιστεύει ότι η ηλικία μπορεί να σταθεί εμπόδιο για να κάνει ένας άνθρωπος τα όνειρά του πραγματικότητα. Η εκπομπή Κρήτη Σήμερα συνάντησε τη Μαρία Γαράκη, η οποία μας έδειξε πώς είναι για μία γυναίκα να οδηγεί νταλίκα. Πριν 2 χρόνια ολοκλήρωσα τις σπουδές μου σαν εκπαιδεύτρια και γι' αυτό οδηγώ και την ταλίκα, γιατί είμαι εκπαιδεύτρια στη σχολή οδηγών και νιώθω πολύ αυτοπεποίθηση, δηλαδή. Στα 52 μου χρόνια που άλλος κόσμος σκέφτεται για συνταξιοδότηση, εγώ είμαι έτοιμη να ξεκινήσω με δικιά μου σχολή τέλος σεζόν. Η ταλίκα, μόνο που είναι γένος θηλυκού, σίγουρα έχει ιδιαιτερότητες. Αλλά τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Από τη στιγμή που έστω και ένας άνθρωπος, είτε άντρας είτε γυναίκα, το έχει κάνει, σίγουρα μπορεί και μια γυναίκα να οδηγήσει η ταλίκα. Νιώθω χαρούμενη εγώ, γιατί βλέπω θαυμασμό στα πρόσωπα γυναικών, ανδρών, σε αυτούς που με βλέπουν εκείνη τη στιγμή. Ναι. Νιώθετε ότι σας εμπιστεύονται? Αν σου πω τώρα ότι οι περισσότεροι που θέλουν να βγάλουν δίπλωμα για νταλίκα θέλουν εμένα. Η Μαρία Γαράκη μας διηγείται πώς ξεκίνησαν όλα για εκείνη. Τότε που έκατσε σε ένα θρανείο μαζί με την κόρη της και έδωσε πανελλήνιες, καταφέρνοντας ένα σπουδαίο επίτευγμα, να περάσει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και συγκεκριμένα στο οικονομικό τμήμα. Στη συνέχεια, όλα πήραν τον δρόμο τους, χάρη στην επιμονή της και στην ισχυρή θέληση να πραγματοποιήσει όσα είχε στο μυαλό της. Στόχος μου δεν ήταν να οδηγήσω νταλίκα, απλά ήθελα να γίνω εκπαιδεύτρια οδηγών. Είχα εμπορικά καταστήματα, σε ηλικία 36 ετών ήταν αυτό, που τότε άρχιζε η κρίση βασικά. Δεν είχα άλλη επιλογή, έπρεπε κάτι άλλο να επιλέξω να κάνω. Πήγα στο μηχανολογικό λοιπόν να δω, γιατί μου άρεσε να είμαι οδηγός, επειδή ο μπαμπάς μου ήταν αυτοκινητιστής, και μου έδωσαν μία λίστα με πάρα πολλά που έπρεπε να κάνω, και το πρώτο μεγάλο εμπόδιο ήταν το λύκειο, που εγώ ήμουν τελειόφοιτη γυμνασίου. Ξεκίνησα λοιπόν το 2004 σε εσπερινό σχολείο, συμμαθήτρια με την κόρη μου. Η κόρη μου η δεύτερη ήταν 15 χρονών και αυτή με παρότρινε. Αυτή μου λέει: «Μάνα, πρέπει επιτέλους να κάνεις τα θέλω σου πραγματικότητα». Ξεκινήσαμε μαζί στο εσπερινό σχολείο, στο ίδιο θρανείο. Δώσαμε πανελλήνιες μαζί, γιατί ήταν κάτι άλλο που βγήκε μέσα από το σχολείο. Εγώ βασικά ήθελα μόνο το απολυτήριο λυκείου για να πάω ΙΕΚ και να ακολουθήσω όλη τη διαδικασία που μου είχαν υποδείξει από το μηχανολογικό για να γίνω εκπαιδεύτρια. Οι καθηγητές όμως του Εσπερινού με παρότριναν και αυτοί να δώσω πανελλήνιες. Λέω, ας το κάνω. Και πραγματικά τέλειωσα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Σε ηλικία 40 χρονών έδωσα πανελλήνιες, 45, πήρα το απολυτήριο οικονομολόγου. Και πηγαίνω ερχόσασταν Ρέθυμνο. Ναι, έζησα τα φοιτητικά χρόνια πραγματικά σαν 20χρονη. Με πλησιάσαν τα παιδιά, κυρία, πού είναι η γραμματεία του οικονομικού, νομίζαν ότι ήμουν καθηγήτρια. Λέω, παιδιά, είμαστε στην ίδια τύχη και εγώ ψάχνω την γραμματεία. Και πραγματικά με αγκάλιασαν και μάλιστα επειδή ήμουν και καλή φοιτήτρια, ξέρεις, όπως το πρωτάκι στο δημοτικό, είχα πολλά παιδιά δίπλα μου γιατί ήθελαν να τους δίνω σημειώσεις. Αναφορικά με το ταξί, πόσο χρόνια οδηγείτε, πόσο χρόνια κάνετε αυτό το επάγγελμα? Ήταν όνειρό μου από τα 16-17, επειδή ο πατέρας μου ήταν επαγγελματίας οδηγός. Στα 21 ξεκίνησα, πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, γιατί τότε δεν μπορούσαν οι οδηγοί να αποδεχτούν μια γυναίκα ότι θα μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά. Αντιμετώπισα δυσκολίες, αλλά όμως εκεί με υπομονή, επιμονή, γιατί αυτά είναι τα κύρια συστατικά της επιτυχίας σε ό,τι κάνω,
κατάφερα να αποδείξω στους συναδέλφους ότι ναι, μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Έχω οδηγήσει νύχτα στα Μάλια με τους δύσκολους τουρίστες που ξέρετε ότι έχουμε, τους Άγγλους, και δεν υπάρχει πραγματικά κανένα πρόβλημα, γιατί είναι θέμα συμπεριφοράς. Δεν θα νευριάσω, θα δω ότι έχει πιει, θα μεταχειριστώ την όλη κατάσταση διαφορετικά. Μετά από το σχολείο, μετά το πανεπιστήμιο και όλα αυτά που έκανα, άρχισα να χτίζω θεμέλια για μια διαφορετική προσωπικότητα. Άλλαξε όλη μου η ζωή μέσα από το σχολείο. Υπήρχε μια αναγνώριση από την τοπική κοινωνία, ένας θαυμασμός που ούτε κι εγώ περίμενα. Δηλαδή, ειλικρινά, ξεκίνησε μια καινούργια ζωή για μένα. Εκτός το σύλλογο, πιο μπροστά ήμουνα και είμαι στο Δήμο, ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση. Ήταν οι γυναίκες περισσότερο θέλανε, γιατί ήμουνα ίσως το παράδειγμα τόσα χρόνια, θέλανε και επιμένανε να δώσω υποψηφιότητα, που δεν ήταν κάτι δύσκολο. Ναι, είμαι πρόεδρος του Σύλλογου Γυναικών Μαλίων Εστία και όλες μαζί γυναίκες προσπαθούμε ό,τι καλύτερο για μας. Ο χρόνος για όλους μας είναι 24 ώρες. Από εκεί και μετά είναι θέμα πώς ταξινομούμε και αξιοποιούμε το χρόνο όλοι εμείς. Χρειάζεται λοιπόν πρόγραμμα, τι κάνω, τι δεν κάνω, παραλείπω ότι μου τρώει άσκοπα ενέργεια και προσπαθώ ο χρόνος μου να είναι παραγωγικός και δημιουργικός. Δεν υπάρχει ηλικία. Το συστατικό της επιτυχίας είναι η υπομονή, επιμονή, η θέληση και μετά η προσδοκία για το στόχο αυτό που έχουμε βάλει. Να μην σταματάμε να βάζουμε στόχους, να κάνουμε παρέα με θετικούς ανθρώπους και να αλλάζουμε συνήθειες, γιατί καμιά φορά έχουμε συνηθίσει σε κάτι, αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε και φέρνουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Όχι, να βάζουμε στόχους, μικρούς, καθημερινούς, μακροπρόθεσμους, αυτό.